γυρίσουμε λίγο στο μαύρο πίνακα. Για να ξεκινήσω με αυτό. Επειδή αυτό το ερώτημα ξεκινάμε αυτό τώρα, που απασχολούσε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το μαύρο πίνακα? Επειδή λοιπόν εντάξει, τα κομμάτια τα πιο τεχνικά για την τέχνη τα έπιασε πριν ο Γιώργος, νομίζω ότι πολύ αναλυτικά, θα ήθελα με βάση αυτό το πίνακα να μιλήσουμε, επειδή έχει μια ιστορική φόρτιση συγκεκριμένο πίνακα, με την τέχνη πέρα από την τεχνοτροπία τη κτλ. Και ως ένα συμβάν. Ως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο πίνακα είναι τοποθετημένο στην πάνω αυτή γωνία, η οποία πάντα βρισκόντουσαν εικονίσματα της Εκκλησίας, της Αγίων. Ήταν αυτή η γωνία που τα βάζανε, όπως και να έχει στην ουσία. Δεύτερον, αυτό το μαύρο έχει απλωθεί πάνω σε μια προηγούμενη ζωγραφιά του, όπως έχει φανεί, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν μια προπαγανδιστική αφίσα για τον πόλεμο. Και αυτό το έργο το έκανε λίγο πριν ο ίδιος καταγήσει τον πόλεμο. Άρα λοιπόν, είναι ένα μαύρο, και θα πει κάποιος τι είναι αυτό το μαύρο, που βγαίνει τα ανέκδοτα για τη τέχνη, τι κοιτάω κτλ. Και όμως αυτό το σύνολο όλων των στοιχείων που οδήγησαν σε αυτό το πίνακα ως ένα συμβάν δείχνουν και νομίζω φορτίζουν και λίγο και μια συζήτηση που τελικά υποβόσκει σε κάθε συζήτηση που κάνουμε επειδή από την ιστορική περίοδο που έχει να κάνει τον ίδιο το χαρακτήρα και τη φύση της τέχνης. Εγώ λοιπόν προσπαθούσα, επειδή δεν είχα το χρόνο, δυστυχώς είχα να φτιάξω ένα μικρό μοντάζ με κάποιες σκηνές από κάποιες ταινίες στην περίοδο, αλλά ήταν πιο δύσκολο από ό,τι περίμενα. Προσπάθησα τέλος πάντων να βρω ένα τσιτάτο, να το πω έτσι, από τους καλλιτέχνες εποχής που να συμπυκνώνει κάπως τη συζήτηση. Προφανώς ξεκίνησα με τον Μαλιακόφσκι και τα λοιπά, είπα θα είναι αρκετά κοινότοπο, πήγα στο Μέγερπολ, τελικά βρήκα, ανακάλυψα ένα το οποίο δεν είναι από κάποιο ιδιαίτερα γνωστό, από έναν ηθοποιό, τον Φιόδωρ Ιβάνοφ, το οποίο όμως συμπυκνώνει στην απλότητά του ένα, νομίζω, πολύ πέραν των αναλύσεων έτσι, κλίμα για την περίοδο. Και λέει το απλό, γράφαμε πολύ, γράφαμε αχόρταγα. Αυτό το αχόρταγα, στη λαφυρότητά του, νομίζω ότι δείχνει, ήταν από τα απονομήματά του από εκείνη την περίοδο και, και στη συνέχεια βέβαια και ο ίδιος γίνεται αρκετά πολιτικός που τη γράφουν και γιατί το γράφουν κτλ. Αλλά αυτό το αχόρταγα με κάποιο τρόπο έτσι λίγο περιγράφει ένα κλίμα του πώς τελικά γράφεις αχόρταγα και ο ίδιος δεν ήταν συγγραφέας, ήταν ποιητής, αλλά παρόλα αυτά αυτό το κλίμα του να γράφω και να δημιουργήσω είχε εξαπλωθεί. Είχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός μυαλών εκείνης της περίοδου είχε σχεδόν τρακτωθεί για μια δημιουργική ανησυχία να εκφραστεί. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για το κλίμα, πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς, 100 χρόνια μετά έχει και πάρα πολύ μελανιχθεί, αλλά και εμείς σε έναν βαθμό έχουμε κατασταλάξει κάπως και στις βασικές μας αφηγήσεις. Πέρα από τις διάφορες αποχρώσεις που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ οργανώσεων, ρευμάτων, αλλά έχουμε πολύ συγκεκριμένες αφηγήσεις και για τα περασμένα και για την ιστορική του σημασία, αλλά και για την επικαιρότητά του και ότι σημασία έχουν στο σήμερα. Αυτές οι αφηγήσεις, ωστόσο, καμιά φορά ίσως είναι και κάποιες σχηματοποιήσεις, κάποιες ευκολίες. Τι θέλω να πω με αυτό, θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, με ένα πολύ ενδιαφέρον για μένα, έτσι, μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, που έχει να κάνει με το τώρα, με το διπεθέ της Πάτρας, με την αναλλαγή της νέας δημοτικής αρχής. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι ότι και εδώ στην Αθήνα είχατε ενημερωθεί για τον Καζάκο και την προσπάθεια να αλλάξει τον κρατικό διευθυντή, η καινούργια δημοτική αρχή του ΚΟΕ τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο ξεκίνησε με δύο πολύ αντιφατικές μεταξύ τους αλλά πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Η πρώτη ιδέα ήταν το θέατρο Βαλίτσα, Τσέχοφ σε Βαλίτσα, στην οποία κάποια έργα του Τσέχοφ θα ξεκινούσαν με ένα μικρό θίασο που απηχούσε και από τον Μπουλούκι, το παλιό του ελληνικού θεάτρου, αλλά και από τα τρένα τα Agitprop στη Ρωσία. Θα ξεκινούσε λοιπόν και θα πήγαινε σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση άνθρωποι στο θέατρο. Εκπληκτική, πολύ ωραία πρωτοβουλία που και εύκολη κιόλας. Δηλαδή ήταν θέμα πολιτικό, τότε την έπαιρνε κάποιος στο παρελθόν. Δεν ήταν οικονομικό θέμα κάτι τέτοιο. Και την ίδια στιγμή φυσικά γενίαζε και την παρουσία του μια δική του παράσταση, μια δική του διασκευή. Δική του εννοώ την πρώτη από δικούς ανθρώπους τέλος πάντων που την είχαν σκηνοθετήσει, οργανώσει, το φως του Κέι του Βάρναλ. Ως μέλος του Ντουσού είχε και την πρώτη θέση, η οποία πρώτη θέση ως γνωστό στο θέατρο είναι η θέση που δεν μπορείς να φύγεις σε καμία περίπτωση. Ό,τι και να γίνει. Το πρόβλημα ήταν το εξής. Ότι βλέποντας συγκεκριμένη παράσταση, η οποία είχε αποδοθεί, θεωρώ ότι συγκέντρωνε και συνόπτιζε όλη τη βασική αντίληψη περί τέχνης και καλλιτεχνικής έκφρασης εκείνη τη στιγμή από την δημοτική αρχή, το πρόβλημά της δεν ήταν τόσο το σκηνικό που ήταν το naturalismo και ο βασικός ομιλητής φορούσε το blue jean του εργάτη κτλ. Με μια εφημερίδα στη τσέπη, νομίζω ήταν ο ριζοσπάστης.
αλλά μπορεί να ήταν και απλά σαν τέτοιο. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και ότι ο λόγος, η προσπάθεια της παραγωγής του λόγου της παράστασης είχε πολύ σοβαρά θέματα διάκρισης ανάμεσα στο απλό και το απλοϊκό. Το λαϊκό και το μια αντίληψη ότι το κοινό δεν μπορεί να καταλάβει κάτι παραπάνω από έναν πολύ απλουστευμένο στα όρια του απλοϊκού λόγου για να περάσω εγώ το μήνυμα. Και αυτό παρένθεση, την ίδια στιγμή και όλα μια παράσταση που ήδη παίζονταν, μια ενδιαφέρουσα παράσταση μια Αγγλίδα ανερχόμενη θεατρική συγγραφέα του Λούση Πρέμπλ που λεγόταν Effect, το οποίο ήταν αρκετά φουτουριστικό. Ήταν, τέλο πάντων, μην σα κουράσουμε αυτά, αλλά ήταν μια προσπάθεια ψυχογραφήματος του έρωτα. Ήταν μια μέτρια παράσταση. Ωστόσο, ήταν μια μοντέρνα παράσταση τέλο πάντων τη εποχή, πρωτοφόρα σχετικά στι σκηνικέ τη επιλογέ. Αυτή έγινε μεγάλο αντικείμενο κριτική ω δυσνόητη. Πέρα από το μέτρια, δυσνόητη δεν ήταν. Άρα λοιπόν γενικότερα από τις πρώτες και όλες επιλογές φάνηκε και μετά με τις κεντρικές παραστάσεις υπό τον Καζάκο, φάνηκε ένα βασικό σχήμα πάνω στις παραστάσεις. Αυτό το σχήμα ήταν λαϊκότητα, κομματικότητα. Αυτό το λαϊκότητα, κομματικότητα ανέφερε πριν ο Γιώργος στο συνέδριο των πρώτων συγγραφέων και των καλλιτεχνών. Το λαϊκότητα και κομματικότητα στην απόφασή του κάπου στα τέλη του 20, θυμάμαι ακριβώς, 30, δηλαδή η τέχνη που υπηρετεί αυτούς τους δύο βασικούς σκοπούς. Ήταν ένα από τα μανιφέστα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ο οποίος όρισε και την τέχνη, την καλλιτεχνική δημιουργία στην Σοβιετική Ένωση μετά το 30. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό γιατί, για τις αφηγήσεις δικές μας. Οι οποίες αφηγήσεις δικές μας πολλές φορές έχουν κάποιες απλοποιήσεις. Αν δεν μου γράψεις ώρα, λοιπόν, που μια βασική είναι ότι, εντάξει, και μια δικιά μας, ότι η απελευθέρωση των δυναμικών της επανάστασης, μια πραγματική δηλαδή αφήγηση, απελευθέρωση και δυναμικές απέναντι σε πάρα πολλές όψεις και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Και ως εκ τούτου, προφανώς και είμαστε, να το πω έτσι, είναι εργαλείο για μας και η προλεταριακή κουλτούρα, είναι εργαλείο και οι μεγάλες, τα προγραμματικά κείμενα, να το πω έτσι, οι θέσεις των καλλιτεχνών εκείνης περιόδου κτλ. Αλλά εδώ αρχίζουν και υπάρχουν κάποια προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι στην κυρίαρχη αφήγηση, που περιέργως, με ερωτηματικό το περιέργως, αφορά τόσο και την ελεύθερη κριτική, αλλά και το ΚΚΕ, που περιγράφει ένα σχήμα ότι από τον πρώιμο, να το πω έτσι, προεπαναστατικό φουτουρισμό, περάσαμε στις πρωτοπορίες και στα ρεύματα αυτά τα οποία περιγράφει και από τον Γιώργο, και από εκεί περάσαμε ως μια φυσιολογική εξέλιξη και σοσιαλιστικό ρεαλισμό, ως μια ενότητα. Αυτό είναι δηλαδή, αυτό είναι, να το πω έτσι, η αφήγηση που θα δει κανείς σε τύπου Wikipedia, αναφορές για την. Το λέει και στο ζωσπάσι, αφιέρωμα που. Ναι, ότι όλο αυτό είναι σε μία, να το πω έτσι, συνέχεια. Το οποίο είναι και από μόνο αντιφατικό, δεδομένου ότι οι πρωτοπορίες της προεπαναστατικής και επαναστατικής περίοδου αρνηθήκαν τον νατουραλισμό, από άλλη σκοπιά βέβαια, της προηγούμενης κατάστασης. Ένα δεύτερο προβληματικό είναι ότι καμιά φορά, που είναι φυσικά μια διαρκή συζήτηση, ότι και η τέχνη αντιμετωπίζεται σαν μονόλιθο, το πω έτσι, κοινωνικά ελεγχόμενο. Δηλαδή ότι η κοινωνία επανάσταση, επαναστατική τέχνη, η κοινωνία ψυχοδρομική, ψυχοδρομική τέχνη. Το οποίο η τέχνη πάντα διατηρούσε και μια αυτοτέλεια. Αναφέρθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το φουτουρισμό, για παράδειγμα στην Ιταλία και ούτω καθεξής, που δεν τις επιτρέπουν κιόλας να είναι μονόλυθος. Και να πω το εξής, ότι για παράδειγμα η προλεταρική κουλτούρα ήρθε σε σύγκρουση με τον Λένιν, ήρθε σε σύγκρουση όμως και με τον Στάλιν. Υπάρχει δηλαδή μια αμφισημία, δηλαδή από διαφορετικές μπάτσες φυσικά. Αλλά υπάρχει εδώ, αρχίζουν και φαίνονται κάποιες αμφισημίες. Να πω τη μεγαλύτερη αμφισημία εγώ, προσωπική. Για παράδειγμα, κάποιες φορές τα εργαλεία μας, ας μην πες κάποιος να με φάει, αυτό δεν είναι σχηματοποιητικό, για παράδειγμα το μορφή και περιεχόμενο, είναι μεν πολύ χρήσιμα για να ερμηνεύσουμε, ωστόσο δεν μπορεί να είναι και πάντα πανάκια. Για παράδειγμα, okay, το μορφή περιεχόμενο για μια ταινία είναι κάπως απλό σαν εργαλείο και για ένα μυθιστόρημα, για ένα πίνακα ζωγραφική δυσκολεύει λίγο, και πόσο μάλλον για τη μουσική δυσκολεύει περισσότερο. Για παράδειγμα, τα 4-16 του Cage, μορφή περιεχόμενο, αυτή η σιωπή που έβαλε, είναι δύσκολο με αυτό το εργαλείο μόνο να το πιάσει και να το περιγράψει ολότελα. Ή εγώ θα έλεγα για παράδειγμα το γεγονός ότι ένα έργο του Ντοστογεύσκη, παρά το γεγονός ότι βαθιά συντηρητική του θέση αρχής, προγραμματική σκέψη, να το πω έτσι, καθώς έγραφε τους δαιμονισμένους το Έγκλημα και τη Μωρία, παρόλα αυτά είναι ένα κείμενο ολοζώντανο, διαχρονικό που ακουμπάει βαθιά κομμάτια της ψυχής του αναγνώστη ακόμα και περισσότερα από έναν αιώνα μετά. Και άρα και εκεί δυσκολεύεσαι λίγο. Αυτή η αμφισημία νομίζω ωστόσο στην πραγματικότητα πρέπει να αποδιώξουμε λίγο το ότι είναι προβληματικό να υπάρχει αυτή η αμφισημία. Ή αντιθέτως να αποδεχτούμε ακόμα περισσότερο την αντιφατικότητα της τέχνης. Ο ίδιος ο Άιζενστάιν είχε περιγράψει την τέχνη
ως μια διαδικασία διαρκής σύγκρουσης και ως προς τη φύση της, αλλά και ως προς την κοινωνική της αποστολή. Και από εκεί και πέρα και ως προς τη μεθοδολογία της. Ως προς τη φύση της, θεώρησε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι η φυσική αδράνεια, το άλλο άκρο είναι η πολύ ορθολογική σκοπιμότητα για να κατασκευάσω κάτι μέσω της, όπου έβαλε τη βιομηχανία. Ο ίδιος πολέμησε μια τέχνη η οποία θα έκανε ένα γλυπτό, να το πω έτσι, ως ένα ανατομικό υπόδειγμα. Πολέμησε ένα πίνακα ο οποίος θα ήταν τοπογραφικός χάρτης, όπως συγκεκριμένα το ανέφερε και ο ίδιος. Την ίδια στιγμή όμως, για παράδειγμα, η τάση της προλεταριακής κουλτούρας, όπως αναφέρθηκε πριν, να δώσει στην τέχνη τον προλεταριακό χαρακτήρα και από τον Λένιν και από τον Τρότσκι, πολεμήθηκε με παρόμετρο. Ο Λένιν συγκεκριμένα έθεσε ότι εμείς δεν αναζητάμε την κατάργηση όταν λέμε το παλιό πεθαίνει, δεν αναζητάμε το παλιό το σβήνουμε. Κρατάμε από αυτό αυτά που είναι να κρατήσουμε, αυτά που έχουν τις καλύτερες στιγμές του, αναπροσαρμόζουμε και αναδημιουργούμε πάνω σε βάσεις και παράγοντες και καινούργιες. Ο Τρότσκι από την άλλη πλευρά, συμπληρώνω αυτό, ότι είπε κιόλας ότι ο εγκλωβισμός στο προλεταριακή κουλτούρα, ο εγκλωβισμός στο προλεταριακή είναι ένας εγκλωβισμός στο παρόν που αδυνατεί να δει ένα μέλλον κατάργησης ακόμα και αυτού του όρου. Άρα λοιπόν, όποια και αν είναι όμως η αφήγηση, εγώ θα λέω ότι υπάρχει ένα πράγμα που είναι σωστό. Ότι ο μεγαλύτερος όγκος της δυτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας σήμερα, που βλέπουμε, καταναλώνει κτλ., ομολογουμένως έχει θεμέλια, έχει πολύ χρήσιμες τομές και αφετηρίες έναν αιώνα ακριβώς πριν. Υπήρχαν σε μια σειρά από πολλαπλές προσωπικότητες που δεν βρέθηκαν τυχαία εκεί και δεν απελευθερώθηκαν τυχαία τότε, οι οποίες θεμελίωσαν και στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία και στο θέατρο, θεμελίωσαν πάρα πολλές όψεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας του σήμερα. Εκεί υπάρχει μια μήτρα η οποία γέννησε τον παραγόμενο πολιτισμό του επόμενου αιώνα, η οποία μήτρα, να το πω στη χαζή συζήτηση που μπορεί να κάνει κάποιος στην νεότητά του, για παράδειγμα, ναι, αλλά με καπιταλισμό έχουμε και ένα Star Wars ή ένα Blade Runner. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το Blade Runner συγκεκριμένα έχει τόση σχέση με το φουτουρισμό που είναι, λες, είναι βγαλμένο από την κουλτούρα αυτή. Και επιπλέον κιόλας και η επιστημονική φαντασία από το φουτουρισμό είχε πάρει και τη μήτρα της. Δηλαδή, υπήρχε ταινία από τις πρώτες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, η Αελίτα, η Βασίλισσα του Άρη. Ήταν μια ταινία που περιέγραφε μια επανάσταση σε μια αποικία στον Άρη. Ολική επαναφορά δηλαδή, αντέγραψε πολλά χρόνια μετά. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, δανείστηκαν, αντέγραψαν, αναπαρήγαγαν, διοχέτευσαν με άλλο τρόπο κτλ. Όλες οι μεγάλες τομές εκείνης της περίοδου. Για να εστιάσω λίγο παραπάνω σε δύο σημεία, κυρίως στο κινηματογράφο και στη λογοτεχνία, θα έλεγα ότι υπάρχει μια κομική στιγμή 27 Ιανουαρίου που ο Λένιν, θεωρώντας ότι για μας είναι ο κινηματογράφος η πιο σημαντική μορφή τέχνης και για την διαπαιδαγώγηση και για την κουλτούρα κτλ., θεσμοθετεί τον Σοβιετικό κινηματογράφο το 19 σε ένα καθεστώς πλήρους ελευθερίας. Και εδώ νομίζω ότι βρίσκεται το κομβικό. Όταν λέω πλήρους ελευθερίας, ήταν η ελευθερία του και από πλευράς της οικονομικής δυνατότητας, προφανώς δεν είχαν τα οικονομικά μέσα, ειδικά στην αρχή, αλλά και η δημιουργικός αυτοσχεδιασμός, αλλά και η επένδυση από την. Από το κόμμα σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ, αλλά και ελευθερία προφανώς από τη μετέπειτα καταστολή, να το πω έτσι, του τη λογοκρισία. Η οποία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε πάλι από τον Γιώργο, δεν έχει σημασία μόνο, δεν πρέπει να διαβάζουμε μόνο για τα έργα τα οποία δεν είδε, για τα έργα του Ταρκόφσκι που δεν είδαν, για παράδειγμα, οι Ρώσοι γιατί απαγορεύτηκαν στη χώρα τους. Δεν είναι τα έργα λοιπόν που δεν, από αυτά που βγήκαν τα οποία δεν είδανε, είναι τα έργα που δεν φτιάχτηκαν ποτέ εξαιτίας του καθεστώτος αυτού. Δηλαδή, υπάρχει μια αλυσίδα η οποία έσπασε γύρω από αυτή την παραγωγή. Αλλά αυτό το καθεστώς ελευθερίας σε αυτή τη διετία, περίπου μια δεκαετία βασικά, αυτό το καθεστώς ελευθερίας κατάφερε να δώσει σε πάρα πολλά δημιουργικά και μεγάλα μυαλά της τέχνης, που πάντρεψαν μάλλον την τέχνη με τη θεωρία τους, με τη φιλοσοφία τους, την πραγματική τους αντίληψη επί του θέματος και με την επανάσταση και τη μαζική διαδικασία, θεώρησε την επανάσταση ένα καθολικό συμβάν που έπρεπε να αφορά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οδήγησε στην θεμελίωση του κινηματογράφου. Υπάρχουν πολλά ρεύματα, υπάρχει το που αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο, αλλά προεξέχοντα, να το πω έτσι για να μην είμαι αναλυτικό στο σημείο αυτό, ήταν το μάτι, ο κινηματογράφος μάτι του Τζίγα Βερτόφ, το οποίο όρισε και το ντοκιμαντέρ. Ο Βερτόφ ήταν επίσης στα τρένα αυτά που πηγαίνανε σε όλη την επικράτεια και τραβούσε, και από εκεί έφτιαξε τη δικιά του σχολή. Ο άνθρωπος πίσω από την κάμερα είναι ένα εμβληματικό έργο, αλλά η δεσπόζουσα μορφή δεν είναι άλλη από τον Άιζενστάιν.
ο οποίος η βασική του τομή ήταν και αυτή ήταν μια κορύφωση μιας διεργασίας που ήδη υπήρχε από πριν και από τους προηγούμενους σκηνοθέτες. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από το θέατρο που βάσισε πάρα πολύ την αντίληψή του ο Άιζενστάιν, δεδομένου ότι η καταγή του στο Κόκκινο Στρατό του είχε δώσει μια απόσπαση στη θεατρική ομάδα τέλος πάντων με ψύχωση των σελαιωτών, και αυτό ήταν καταληκτικό για τη μετέπειτα ενασχόληση του με την τέχνη, ήταν μηχανικός. Στο θέατρο υπήρχε μια και προεπαναστατικά είχαν αναδειχθεί κάποιες πρώτες αντιθέσεις. Χαρακτηριστική μορφή εκεί ήταν ο Μέγερχολτ, ο οποίος πολέμησε το νατουραλιστικό θέατρο και ανέδειξε και το σώμα πάρα πολύ ότι μπορεί να αντικαταστήσει το λόγο, να το πω έτσι. Δεν χρειάζεται μόνο λόγος. Με άλλα λόγια, μια μεγάλη έτσι, ουσία του σινεμά, αυτό που λέμε μην το λες, δείξ' το, είχε αρχίσει να εφαρμόζεται στο θέατρο κυρίως με προσέχοντα μορφή τον Μέγερχολτ. Ο Άιζενστάιν ήταν μαθητής του Μέγερχολτ στις δικές του θεατρικές αναζητήσεις και εξορμήσεις, και αυτό το μην το λες δείχτο, με χρήση του σώματος του ηθοποιού ή με χρήση των αντικειμένων, ο Άιζενστάιν κατάφερε να το πάει σε ένα ακόμα επόμενο επίπεδο. Ότι δηλαδή, προχωρώντας, ότι δεν παίρνω, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Βερτόφ, ότι δεν θα πάρω εγώ το φιλμ για να κατασκευάσω μέσω του φιλμ μια σκηνή, δεν θα διαλέξω βασικά, δεν θα έχω μια άλλη μια σκηνή και θα χρησιμοποιήσω το φιλμ, ούτε θα χρησιμοποιήσω το φιλμ για να φτιάξω μια μυθολογία που ήταν παρεκκλήσεις λογοτεχνικές θεατρικές, αλλά εγώ θα διαλέξω το καλύτερο φιλμ από αυτά που έχω βγάλει για να τα ενώσω μεταξύ τους και μέσω αυτού να παράγω ένα φιλμ, το οποίο πρακτικά σημαίνει μια πρώτη αντίληψη, μια πρώτη αίσθηση πάνω στη χρήση του μοντάζ, που ήταν και το βασικό εργαλείο του Άιζενστάιν στην προσέγγιση του κινηματογράφου. Ο Άιζενστάιν λοιπόν θεώρησε ότι, όπως ανέφερα και πριν, ότι η τέχνη αποτελεί μια διαρκή σύγκρουση των πολλών διαπλεκόμενων του είναι, έτσι και μια φιλμική σκηνή, να το πω έτσι, μια αλληλουχία σκηνών, παράγουν ένα είναι, αυτό που θέλω εγώ να πω, αυτό που θέλω να προκαλέσω στο θεατή, το attraction, την εντύπωσή του, το παράγουν μέσα από την αντίθεση δύο εικόνων, τις οποίες εγώ έχω επιλέξει, οι οποίες όμως δεν απαραίτητα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, είναι εικόνες οι οποίες με την αντίθεσή τους παράγεται κάτι καινούριο. Δεν αθροίζονται. Αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ περίεργο, και ότι για Άιζενστάιν συνήθως σκεφτόμαστε το καροτσάκι που πέφτει, σκάλες στο δισού, που αντέγραψε και πάλι πολλά χρόνια αργότερα, αλλά παραμένει εκείνη η ταινία πιο δυνατή σε σχέση με το αντίκτυπο. Αλλά θα δώσω ένα παράδειγμα από μια άλλη ταινία. Στην ταινία το παλιό και το νέο, η καινούργια γραμμή, μια και αυτή καταπαραγγελία ταινία για κάποιες αγροτικές μεταρρυθμίσεις περίοδου, έχει μια αλληλουχία σκηνών, η οποία συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο τη φιλοσοφία του πάρα πολύ πετυχημένη, υποδειγματική, είναι σεμιναριακή δηλαδή για τους σύγχρονους σκηνογραφιστές. Στην πρώτη σκηνή, οι κάτοικοι ενός χωριού προσεύχονται, έχουν μια θρησκευτική έκκληση, να βρέξει. Δηλαδή, θέλουν ένα θαύμα, να συμβεί ένα θαύμα, μια θρησκευτική ανάγκη τους, και προσεύχονται για να βρέξει. Στην αμέσως επόμενη σκηνή, υπάρχει μια σκηνή που φαίνεται φαινομενικά άσχετη, που είναι ο γάμος αγωγικά ενός σταύρου και το θαύμα της γέννησης, ενός νεαρού ζώου. Ένα θαύμα, πάλι θαύμα, το θαύμα της γέννησης όπως το είπα, αλλά της φύσης. Και στην τρίτη σκηνή που ακολουθεί, ένα τραχτέρ αλωνίζει και απλοποιεί πάρα πολύ τη δουλειά των αγροτών. Αυτή το πέρασμα που κάνει μέσα από το θρησκευτικότητα για την επίκληση κάτι ανώτερου, για τη βοήθεια, για τον καθημερινό του αγώνα, για τη σχέση που έχει δηλαδή τη σχέση του με το χώμα, με τη γη, μέσα από την ίδια το μοναδικό θέμα το οποίο αναγνωρίζεται που είναι εντός φύσης, και μετά το θέμα της ανθρώπινης, να το πω έτσι, μεταποίηση της φύσης, να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα απλοποιήσει την εργασία του, δίνεται από τον Άιζενστάιν, όχι με μια αφήγηση που μπορούσε ένα δεκάλεπτο να τα περιγράφει και το φύγει να τα λένε μεταξύ τους, προσευχόμασταν παλιά και μετά το τραχτέρ, αλλά παρόλα αυτά μετρήσει μια αλληλουχία σκηνών, η οποία παράγεται στο επιδεικόμενο αποτέλεσμα. Βέβαια και ο Άιζενστάιν σε μεγάλο βαθμό και πριν και μετά και την ταινία του που το θεωρητικό Ποτέμκιν, που ακόμα και σήμερα θεωρείται πάντα στη δεκάδα των κορυφαίων ταινιών των εποχών, και όχι τυχαία, έκανε πολλές ταινίες κατά παραγγελία, και πολλές αυτές κατά παραγγελία ταινίες έτυχαν λογοκρισίας. Έφυγε και αυτός πράγματι, ήταν στους πρώτους που έφυγε. Ο μαρξισμός πήγε Hollywood για μια περίοδο και το Hollywood τον υποδέχτηκε θεωρώντας ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, και οι Σοβιετικοί το ανεχτήκανε γιατί λέγανε ήταν ωραίο να τα πει τα μαρξιστικά με χρήματα Hollywood. Ωστόσο και εκεί είχε μεγάλες δυσκολίες, είχε ένα τεράστιο όραμα
να πάει στο Μεξικό και να γυρίσει το Magnum Opus που λέμε, μια ταινία που θα έπαιρνε το, από, τον, από τους... όχι, ο Σίγκας, σε βασικό. Τους μάγες, τους αστέκους, μέχρι την επανάσταση του Ζαπάτα. Ωστόσο, το έμειναν, αν θυμάμαι καλά, 100.000 μέτρα φιλμ, τα οποία λόγω χρηματοδότηση δεν κατάφερε να τα γυρίσει. Και στην επιστροφή του, δεν άλλαξε τεχνική του, βελτιώθηκε, άλλαξε όμως μια πολύ σημαίνουσα προσέγγιση του πάνω στο κινηματογράφο. Το θεωρητικό Ποτέμκιν δεν έχει ήρωα. Μάλλον, ο Άιζενστάιν εγκαινιάζει και στο σινεμά τον ήρωα που δεν είναι ένα πρόσωπο, το συλλογικό ήρωα. Είναι το πλήρωμα του θεωρητού, είναι ο κόσμος του Οδυσσού. Γυρίζοντας πίσω στην νέα εποχή, να το πω έτσι, και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στα νέα πράγματα της Σοβιετικής Ένωσης, οι ταινίες του όλες έχουν το όνομα ενός ανθρώπου. Είναι βιογραφίες, είναι οι οποίες μάλιστα ο ίδιος από ό,τι φαίνεται αυτολογοκρίνητος να τις κάνει και κάπως αρεστές, να το πω έτσι. Δηλαδή έχει αναγνωστεί και ο Ιβάν ο Τρομερός ότι κατά κάποιο τρόπο συγχωρεί τον τύρανο, κάνοντας έναν τρόπο αγιοποίησή του. Πού έχω φτάσει από χρόνο. Ωραία, να συντομεύσω έτσι για να προχωρήσω. Στη λογοτεχνία πάλι, για να κάνω ένα απότομο τώρα πέρασμα, θα δούμε και μετά άμα θα συζητήσω και αναλυτικά. Όντως είναι αλήθεια ότι στο τοπίο στη λογοτεχνία είναι πάρα πολύ υποτονικό. Δηλαδή ένα βασικό ρεύμα, το οποίο το εκφράζει και ο Τολστόι εκείνη την περίοδο, του αισθητικού νατουραλισμού, να πω και εγώ έναν ισμό. Δηλαδή κάτι να είναι όμορφο, να προσεγγίζει την καθημερινότητα, αλλά όχι με ιδιαίτερες κοινωνικές αγωνίες, όχι με το μάτι στραμμένο στο μόχθο, αλλά πιο έτσι επικό, πιο ρομαντικό, να το πω έτσι, σαν ρεύμα, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό υποχωρήσει. Δεν διαβάζεται κιόλας, δηλαδή δεν είναι ότι είναι κυρίαρχο από την άλλη πλευρά κτλ. Δεν διαβάζεται. Είναι λογικό λοιπόν στο πνεύμα που περιέγραψε πλήρως ο Γιώργος, γιατί θα επεκταθώ, της αναζήτησης να καταστρέψουμε το παλιό και να δημιουργήσουμε το νέο, υπάρχει μεγάλη αγωνία του ποιο θα είναι αυτό το νέο, ποιο είναι αυτό το νέο μυθιστόρημα. Στην αρχή, προφανώς, τα πρώτα χρόνια επικρατεί ποιήση. Και εγώ θα συνοψίσω για το Μαλιακόφσκι, λέγοντας ότι η άλλη μας αφήγηση που είναι πάρα για την τέχνη και επανάσταση εκείνης της περίοδου που είναι πάρα πολύ λιτή και είναι πλήρης, είναι το Μαλιακόφσκι σαν τίτλος. Ακεί αυτό μόνο για να περιγράψω όλες τις αντιθέσεις. Αλλά παρόλα αυτά, μετά τα πρώτα χρόνια που η ποιήση δίνει τον τόνο, υπάρχει μια μεγάλη αναζήτηση στη λογοτεχνία για το ποιο θα είναι τελικά το μυθιστόρημα και ποια θα είναι η ρήξη του με το παρελθόν και ποιο θα είναι ακριβώς το καινούριο μέλλον. Που στη λογοτεχνία τα πράγματα ήταν λίγο κάπως πιο σύνθετα από το να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο αισθητικό ρεύμα, το οποίο είναι ζωγραφική, που θα μπορούσε να παραχθεί από τους υπόλοιπους. Εδώ έχει μια μεγάλη σημασία ένα συγκεκριμένο μυθιστόρημα του Άντρεϊ Μπέλι, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε πρόσφατα εις The Blue, από δίπλα του οίκου και από τους αντίποδες και από την κύκλη. Η Πετρούπολη του Μπέλι, κατά κάποιο τρόπο, ενώ είναι ένα από τους συγγραφείς, ο οποίος και προεπαναστατικά άνοιγε και δεν άνοιγε λίγο στο κυρίαρχο ρεύμα, αλλά μετά συστρατεύτηκε με την υπόθεση της Επανάστασης και θέλησε και ο ίδιος να ενταχθεί σε αυτή. Παρέκθεση εδώ να βάλω ότι η βασική γέφυρα λογοτεχνικά του παλιού και του νέου εκείνης περίοδου είναι ο Γκόρκι, σε γενικές γραμμές που κάπως τα ενώνει. Η Πετρούπολη έχει μια μεγάλη σημασία σαν έργο, ακόμα και οι αναλυτές του μοντερνισμού τη βάζουν μαζί με τα βασικά, να το πω έτσι, τους βασικούς συγγραφείς Τζόις, Κάφκα και ο Μπέλι μέσα, συγκεκριμένα για την Πετρούπολη του. Το οποίο είναι ένα βιβλίο που διαδραματίζεται, νομίζω, πριν την επανάσταση του Φλεβάρη και στο οποίο όμως υπάρχει το εξής ενδιαφέρον στοιχείο, ότι είναι όλα εκεί, όλα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Όταν λέω είναι όλα μέσα, όλη η μοντέρνα λογοτεχνία με την αμφισβήτηση του κλασικού παραδοσιακού, της νόρμας, της πλοκής, το πώς πηγαίνει κτλ. Και πώς προχωράει. Στην Πετρούπολη μέσα ο Μπέλι πειραματίζεται και μας εισάγει πράγματα με ένα πληθωρικό και μεστό τρόπο, όπως είναι η μουσικότητα, η άκυρη μάλλον μουσικότητα, ενώ υπήρχε πριν από λίγο επένδυση στην πλοκή, πώς προχωράει η ιστορία και τι γίνεται. Ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται, η υπόθεση ακολουθεί έναν το γιο ενός γερουσιαστή, ο οποίος από μια τρομοκρατική οργάνωση, το πω έτσι, του δίνεται η εντολή να βάλει μια βόμβα στον πατέρα του. Από την ώρα που θα μπει η βόμβα από τον ορολογικό μηχανισμό μέχρι και να γίνει η έκρηξή της, είναι το 60% του περίπου του βιβλίου, ενώ όλο το υπόλοιπο μπορεί να αφηγείται μήνες ολόκληρου πλοκή. Άρα, συστολή διαστολή του χρόνου, πειραματισμοί σε σχέση με το ύφος, αλλαγές του ύφους εντός του κειμένου, με λίγα λόγια, όλα τα πράγματα που ορίζουν σήμερα τη λογοτεχνία, σε πολύ μεγάλο βαθμό και το μεταμοντερνισμό, εγώ θα έλεγα, σε πάρα πολλές
προχωρήματά της, τα καταφέρει και τη συμπυκνώνει όλα εκεί. Αλλά και όχι μόνο τεχνικά, αλλά ακόμα και στο πώς στείνει ένα μοσαϊκό, το γεγονός ότι η Πετρούπολη, ότι η πόλη αποκτά ένα αφηγηματικό χαρακτήρα, η πόλη ως μια χρονική και χωρική συνθήκη πάνω στην οποία κατά κάποιο τρόπο μια πραγματική μοίρα, η οποία διαφεντεύει κάπως τύχη των ηρώων, το που μπορούν να φτάσουν, το ποια είναι τα όνειρα και ποια είναι οι ματαιώσεις τους. Αυτή η πόλη λοιπόν πάλι στην Πετρούπολη εισηγείται σαν ένα μυθοπλαστικό, να το πω έτσι, εργαλείο και κατά βάση στην Πετρούπολη μπορεί να χρωστάμε σαν θεμελίωση και έργα όπως το Chinatown ή ακόμη το The Wire, όπου οι πόλεις, η Βαλτιμόρη ας πούμε κτλ. Αποτελούν ένα χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος ορίζει τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να προχωρήσω, επειδή τα πάρει στο κοσάλτο και δεν ήθελα, μένει ένα ερώτημα. Τελικά, σε κάθε στρογγυλή, να το πω έτσι, επαιτειακή περίοδο της Οκτωβριανικής Επανάστασης, πάντα η τέχνη κάπως μπαίνει, κάπως χώνεται σε ένα δευτερεύον ζήτημα μετά τα βασικά, τα τι έγινε και τι πολλά κτλ. Και υπάρχει ένα τελικά. Δηλαδή, τι πρέπει να κρατήσουμε, ποιο είναι το δίδαγμα και ποιο είναι το. Δηλαδή, πέρα από την αντιμετώπιση του να δούμε το θερμικό ποτέμκινο σε ένα μνημείο, γιατί είναι ένα μνημείο του κινηματογράφου, ή να διαβάσουμε τον Μπέλι, να διαβάσουμε και κάποια άλλα βιβλία που δεν τα ανέφερα τώρα. Ως θεμελιωτές, ως έργα συμβάντα που θεμελίωσαν, να το πω έτσι, και την καλλιτεχνική δημιουργία παγκοσμίως, όχι μόνο στην Σοβιετική Ένωση, υπάρχει και ένα ερώτημα γιατί. Εγώ θα έλεγα ότι το βασικό. Γιατί συζητάμε και με τι στόχο. Εγώ θα έλεγα ότι το βασικό στοιχείο που τουλάχιστον εμένα απασχολεί είναι το εξής, ότι όλη αυτή η διαδικασία του καλλιτεχνικού πυρετού, το γεγονός ότι η Επανάσταση αποτέλεσε μια θριαλίδα που λαμπάδιασε, να το πω έτσι, πάρα πολλά μυαλά και απελευθέρωσε δυνατότητες που ίσως θα αργούσαν πολύ να εξελιχθούν με βάση την αυτόνομη πορεία της τέχνης και της καλλιτεχνικής έκφρασης, ότι έμεινε ημιτελής. Θα συνέδεα πάρα πολύ την διαμάχη για την τέχνη με τη φιλοσοφική διαμάχη ευρύτερα Σοβιετική Ένωση την περίοδο του 22, να το πω έτσι, χοντρά-χοντρά μέχρι τις αρχές του 30. Όπως και στις φιλοσοφικές διαμάχες, κατά κάποιο τρόπο η διαλεκτική αντιστράφηκε. Η διαλεκτική που μπορεί να περιγράψει ο Έγκυος, ότι κάθε επαναστατική νέα, κάθε νέα επιστημονική τομή θα αναθεωρούμε και εμείς τη διαλεκτική μας προσέγγιση για τα πράγματα. Αυτό όλο πήρε μια αντιστροφή και ξαφνικά ο διαλεκτικός ελισμός, το εργαλείο που. Η διαλεκτική, το εργαλείο που εκπορεύτηκε ο Άιζενστάιν για να κάνει τις τομές στο μοντάζ, έγινε, απέκτησε μια δικιά του θεολογία. Απέκτησε μια αντιστροφή, ότι αυτό είναι το εργαλείο μας και με βάση αυτό θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την πραγματικότητα. Όχι να μας δώσει η πραγματικότητα εκείνα τα εφόδια ώστε και εμείς να μπορούμε να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφική διαμάχη και ήττα της πρώτερης, να το πω έτσι, ενθουσιώδους ορμής, εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην τέχνη. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός είναι μια τέχνη που εχθρεύτηκε στην προγραμματικά ο Άιζενστάιν, που πλησιάζει τη βιομηχανία. Που εγώ θα έλεγα δεν απομακρύνεται πάρα πολύ από τη βιομηχανία τη σύγχρονη που φερτιχοποιεί ένα διαφορετικό ρόλο πέρα τη προπαγάνδα και παράδειγμα του εμπορεύματο. Αυτό λοιπόν ο φελημισμό και έκοψε πάρα πολλά έργα σε όλου του τομεί τα οποία δεν είδε ποτέ ο ίδιο κόσμο τον οποίο ήθελε να προσεγγίσει, αλλά και πάρα πολλά δεν παρήχησαν. Εγώ λέω λοιπόν ότι το άλλο όμω που υπάρχει είναι ότι όταν βλέπει κάποιο ή διαβάζει ή βλέπει αυτού του πίνακε, δεν βλέπει κάτι όπως θα βλέπει ένα έκθεμα σε ένα μουσείο. Βλέπει κάτι ζωντανό. Κάτι το οποίο ακόμα διαβάζοντας για παράδειγμα την Πετρούπολη, παρόλο που είναι ένα γκώδες βιβλίο και ένα γνωστικό λίγο τόλμημα να το κάνει κάποιος, αν και χειμώνα τους φέρεται, βλέπει ότι οι χαρακτήρες του είναι ζωντανοί, απηχούν και στο σήμερα. Απηχούν δηλαδή και σε ανησυχίες, σε ελπίδες και οράματα για τη σημερινή εποχή. Άρα είναι κάτι ζωντανό και κάτι ημιτελές. Άρα κρατώντας και αυτά τα στοιχεία αυτά, μπορούμε και εμείς να συζητήσουμε ξανά για την τέχνη και στο σήμερα, που αποκτά μια επικαιρότητα όχι φυσικά όπως πολύ σωστά έβαλε και ο Τρόσκι, και ήθελα να το πω αυτό και στο κλείσιμο, ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, αλλά πάντα σχεδόν σε όλα τα κείμενα όλων των μεγάλων αυτών μορφών τις οποίες συζητήσαμε, πάντα φαινόταν να τους καίει ένα ερώτημα. Πώς εμείς θα μπορούμε να αισθητικοποιήσουμε αυτόν τον αγώνα, πώς θα μπορούμε εμείς να αποδώσουμε σε εικόνες, σε λέξεις, σε ταινίες, όλη αυτή την αισιοδοξία, όλο αυτόν τον παλμό που υπήρχε στα λαϊκά στρώματα με τα οποία θέλαμε να δείξουμε το έργο μας. Αυτή η αναζήτηση είναι και αυτή ζωντανή και είναι και αυτή ατελής.